Θα πω δύο λόγια εγώ, θα πούνε και οι φορείς ή κάποιος που μου λοιπόν, να πούμε πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να γίνει και να ξέρουμε πλέον υπεύθυνα πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Το θέμα του ΙΚΑ το γνωρίζετε, εγώ δεν θα σταθώ μόνο στο ότι πλέον έχει υποβαθμιστεί πλήρως και διοικητικά η Ερμιονίδα, αλλά το βασικότερο θέμα, μια και μπαίνει η κοινωνική ασφάλιση, είναι και κοινωνικό. Και πάμε σε μια μεγαλύτερη κοινωνική εξαθλίωση. Είναι άλλο ένα, θέλετε, χτύπημα σε ανθρώπους που ανήκουν σε κοινωνικά αδύναμες ομάδες. Στις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, γνωρίζετε όλοι ότι έχουμε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε κάνει ενέργειες προς όλες τις μεριές και προς τους υπουργούς και προς τους βουλευτές και προς τους υπεύθυνους του ΙΚΑ και σε υπουργούς που δεν έχουν να κάνουν και δεν έχουν αρμοδιότητες τουλάχιστον τυπικά, και εγώ πιστεύω ότι κάθε υπουργός έχει τη δύναμή του να πιέσει με τις εξαγγελίες τουλάχιστον που είχαμε ακούσει προεκλογικά, και όλοι περιμέναμε ότι στο επίπεδο της κοινωνικής δύναμης μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης θα έπρεπε να ανταποκριθούμε και εμείς, αλλά να ανταποκριθούν και αυτοί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε το κλείσιμο του ΙΚΑ. Και το λέω το κλείσιμο του ΙΚΑ, γιατί αυτό που ακούγεται για γραφείο εξυπηρέτησης, δεν υπάρχει εξυπηρέτηση. Εξυπηρέτηση σημαίνει ότι έχουμε αρμοδιότητες σε αυτό το γραφείο να εξυπηρετήσει τον κόσμο όπως εξυπηρετείται μέχρι σήμερα. Η λογική των ποσοστών, ότι το 90% των αρμοδιοτήτων, των εργασιών, των πράξεων θα ισχύει, αυτό λοιπόν δεν ισχύει, και όσοι είσαστε στην συγκέντρωση που κάναμε διαμαρτυρία στην Ερμιόνη, αποδείξαμε ότι το 90% των πράξεων σε όλους τους τομείς και στα έσοδα και στην ασθένεια και στις εξυπηρετήσεις δεν μπορεί αυτό να ισχύσει. Και κανένας δεν μπόρεσε να μας πει τελικά γιατί αν ισχύει ή όχι, και δεν ισχύει σήμερα τουλάχιστον, κανένας δεν τοποθετείται ότι το 90% θα εξυπηρετήσει αυτό το γραφείο, το νεφελόντες γραφείο όπως το λέω εγώ, ότι θα ισχύσει αυτό. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Το σοβαρό θέμα είναι ότι θα αναγκάζονται κάποιοι να πηγαίνουν στον Ναύπλιο, όλοι ασφαλισμένοι. Ο ισχυρισμός που εκφράστηκε μέσω του βουλευτή κ. Γκιόλα, ότι έχουν μειωθεί οι εργαζόμενοι και έχουν μειωθεί και οι συνταξιούχοι, έτσι δεν στέκει. Πρώτον, γιατί θα πρέπει να δούμε τα ποσοστά ανεργίας που έχουμε. Θα πρέπει να δούμε ότι είναι μια περιοχή τουλάχιστον στην Αραβλίδα που είναι αναπτυσσόμενη και με τα στατιστικά, αλλά και γενικότερα με τον προσανατολισμό που έχει πάρει η περιοχή μας. Αλλά και από την άλλη μεριά, οι συνταξιούχοι, όπως γνωρίζετε, δεν βγαίνουν πλέον στα 50 τους, έτσι βγαίνουν στα 67. Συνεπώς, δεν μπορούμε να σταθούμε σε στατιστικά ούτε σε οικονομικά στοιχεία. Πρέπει να σταθούμε στο κοινωνικό πρόβλημα. Η άποψη δική μας λοιπόν ήταν ότι θα πρέπει εμείς θεσμικά να απευθυνθούμε στους αντίστοιχους αρμόδιους, αλλά εδώ μπαίνει και ένα πολύ σοβαρό θέμα. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι πάμε σε έναν νέο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος σύμφωνα με τις εξαγγελίες θα ξεκινήσει από την 1η Γενάρη του 2017. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν εμείς γιατί τόση φούρια να ξεκινήσουν στις 17 Οκτώβρη να κλείσουν την υπάρχουσα αυτή κατάσταση. Αυτό είναι ένα σημαντικό. Απάντηση δεν έχουν πάρει από κανένα. Όλοι κρύβονται, σας το λέω ειλικρινά. Βγάζουν δελτία τύπου τα οποία, όπως γνωρίζετε, τη μια μέρα είναι έτσι, την άλλη μέρα είναι αλλιώς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Εγώ έχω χρεωθεί και τα μέλη της αντιπολίτευσης να πιέσουμε και να γνωρίσουμε ακριβώς ποιες είναι οι προθέσεις. Έλειπε στο εξωτερικό ο κύριος Καλαματιάνος και δεν μπορούσαμε να έχουμε μια συνάντηση, αλλά έχουμε προχωρήσει και σε επίπεδο μέσα της Βουλής, πηγαίνοντας και με βουλευτές όλων των κομμάτων, και αν θέλετε κάποιοι έχουν τοποθετηθεί θετικά ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από την κυβέρνηση. Γιατί όντως καταλαβαίνουν ποιο είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να πετύχουμε το στόχο μας. Ο πρώτος στόχος μας είναι ότι δεν θα πρέπει να κλείσουμε να δούμε το νέο χάρτη της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτός που θα πρέπει να υπάρχει, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για τον χάρτη αυτόν, ο οποίος ακόμα δεν έχει βγει, αλλά μόλις βγει στην διαβούλευση θα πρέπει
εμείς οπωσδήποτε να κάνουμε μια παρέμβαση. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε εδώ και όλους τους φορείς που έχουν βοηθήσει στο έργο που εμείς έχουμε ξεκινήσει. Για πρώτη φορά προσωπικά ο Δήμος μπαίνει μπροστά σε ορισμένα θέματα, δεν είναι μόνο στο επίπεδο του ψηφίσματος που μέχρι τώρα γίνεται και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τουλάχιστον αυτή τη μορφή και θα πρέπει να προστατεύσουμε τουλάχιστον την περιοχή μας, γιατί όπως είπα και στην αρχή, έχουν κλείσει όλες οι υπηρεσίες και δεν εξυπηρετείται ο κόσμος. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρος για μας, ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να πετύχουμε αυτά που πρέπει να πετύχουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο εσείς από την πλευρά του Δήμου και οι φορείς παρακαλώ να τουλάχιστον να τοποθετηθούν, να πούνε και τα ψηφίσματα που έχουμε πάρει. Η περιφέρεια πήρε απόφαση μόλις το βάλαμε θέμα, όπως έχουν πάρει και άλλα σωματεία εργαζομένων από όλη την αλγολίδα. Δεν είναι ότι είμαστε μόνοι μας. Έτσι είναι από όλη την αλγολίδα και από όλη την Πελοπόννησο. Το επιμελητήριο επίσης έκανε ψήφισμα. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη και να πιέσουμε για να μπορέσουμε να καθίσουμε αυτά που τουλάχιστον έχουμε. Λοιπόν, θέλει να πείτε και ο Ζανής που είναι πρόσωπος της περιφέρειας που θα έπρεπε. Αγαπητοί συνδημότες, θα ήθελα καταρχήν να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς, τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς ολόκληρου σύσσωμου του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η απόφαση που πήραμε, όπως θα σας διαβάσω πιο μετά, είναι ομόφωνη, και του Περιφερειάρχη του Πέτρου του Δαντούλη. Θα μου επιτρέψετε δύο λόγια όσον αφορά την ιστορία όπως εξελίσσεται. Πριν από πάρα πολλά χρόνια ξεκίνησε το ελληνικό κράτος το ζήτημα της ουσιαστικής αποκέντρωσης των υπηρεσιών και εξακτίνωση της υπηρεσίας σε όλη την επικράτεια. Με σκοπό τι? Κυρίως την αποφυγή της γραφειοκρατίας, της μεγάλης γραφειοκρατίας, αλλά και της διαπλοκής που δημιουργούσε αυτή, και βεβαίως την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σήμερα, δυστυχώς, με αυτού του τύπου τις πρωτοβουλίες, οι οποίες γίνανε και εντελώς απρογραμμάτιστα και εκ του προχείρου, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά να παίρνεις μια απόφαση όταν επίκειται αναδιάρθρωση και ανασχηματισμός του ΙΚΑ σε ΕΦΚΑ που δεν ξέρεις που θα οδηγήσει και πώς και τι απαιτήσεις θα έχει ο καινούργιος αυτός οργανισμός. Όπως σας είπα λοιπόν, λόγω της γραφειοκρατίας και τα λοιπά και της εξυπηρέτησης των πολιτών ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Σήμερα λειτουργεί το κράτος μας σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, προβάλλοντας σαν σκεπτικό πρώτον την οικονομία, ότι δηλαδή θα εξοικονομήσει πόρους, και δεύτερον το νοικοκύρεμα. Για το νοικοκύρεμα δεν νομίζω ότι σώνει και καλά θα πρέπει να κλείσουν οι επιχειρήσεις, να πάνε κάπου κοντά να ελέγχονται πώς και γιατί. Δεν στέκει πουθενά, είναι παραλογισμός. Όπως όμως επίσης παραλογισμός είναι και η μείωση του κόστους. Γιατί, ποια μελέτη έχουν να μας δείξουν οι ηθήνοντες που να λέει και να υπολογίζει ποιο θα είναι το πραγματικό κόστος, και όταν λέω πραγματικό εννοώ και το οικονομικό αλλά και σε επίπεδο χρόνου των πολιτών των απομεμακρυσμένων περιοχών όπως είναι και η δική μας, όταν κάποιος θα πρέπει να διασχίσει 160 χιλιόμετρα για να πάει στον Άπλιο και να έρθει και να εξοδεύσει διάφορα χρήματα. Ποιος μπορεί να μας πει ποιο θα είναι το κόστος αυτό αναπολίτη? Τελικά δηλαδή το κόστος που θα γλιτώσει η υπηρεσία από ενδεχόμενη μεταφορά του στον Άπλιο θα μετακυληθεί στις τσέπες της δικές μας, όλων των πολιτών. Χωρίς λόγο και αιτία. Δεν πρόκειται να γλιτώσει τίποτα. Και μάλιστα, δεδομένου ότι οι ανελαστικές λεγόμενες δαπάνες, αυτές δηλαδή που αφορούν υπαλλήλους κτλ., θα παραμείνουν ως έχουν. Κλείνοντας, γιατί δεν είναι η ώρα για πάρα πολύ μεγάλους λόγους, απλώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, και δυστυχώς δεν το συνειδητοποιούμε όλοι στην περιοχή μας και δεν είναι πρώτη φορά που είμαστε πολύ λίγοι σε τέτοιου είδους πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Θέλω, αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, όλος ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον κύριο Πετράκο, ο οποίος, για όσους δεν τον ξέρετε, ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχει αποχωρήσει από το κόμμα αυτό. Έρχεται από τη Μεσσηνία ο άνθρωπος για να είναι εδώ και να στηρίξει τον αγώνα, και με βάση την παρουσία του να σας υπενθυμίσω σε όλους ότι η ιδεολογία μας, η ιδεολογία όλων, και κυρίως η αριστερή ιδεολογία, είναι θέμα τρόπου ζωής. Δεν είναι θέμα βερμπαλισμού, μεγάλων λόγων, κούφιων του αέρα. Κλείνοντας λοιπόν, και αφού θα ήθελα να σας δώσω το λόγο μετά, κύριε Πετράκο, σας διαβάζω το ομόφωνο ψήφισμα, την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όχι ολόκληρη φυσικά, μόνο την παράγραφη μας αφορά.
Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε το σώμα ότι το εν λόγω θέμα έρχεται προς συζήτηση κατόπιν πρότασης του Περιφερειακού Συμβούλου, εμένα, του υποφαινόμενου, ο οποίος ανέφερε πως με έγγραφο της υποδιοικήτριας του ΙΚΑ κτλ. Έχει ανασταλεί λειτουργία, αναστέλλεται η λειτουργία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κρανιδίου. Επίσης ανέφερε τους λόγους για τους οποίους το συγκεκριμένο υποκατάστημα θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί και τα τεράστια προβλήματα που θα προκύψουν από την κατάργησή του. Κατόπιν των ανωτέρων, το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει. Ζητά την συνέχιση της λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κρανιδίου, καθώς τα προβλήματα που θα επιφέρει η κατάργησή του θα είναι τεράστια για τους κατοίκους όλης της περιοχής. Η απόφαση πήρε αριθμό 381 κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ και είναι αυτονόητο ότι και η δικιά μου παρουσία αλλά και της περιφέρειας γενικά θα είναι εναρμονισμένη με όποια μορφή πάλης διεκδίκησης και αγώνα αποφασιστεί από όλους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πετράκο. Το καλύτερο για να έχουμε καλύτερο πλάνο. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς και τον Δήμαρχο και τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας. Είμαστε εδώ αντιπροσωπεία της Λαϊκής Ενότητας Αργολίδας για να στηρίξουμε τον αγώνα τον οποίον δίνει η αυτοδιοίκηση και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει και ομόφωνο ψήφισμα από την Περιφέρεια, αλλά πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Δήμος και ο Δήμαρχος, ο φίλος, είναι εδώ μπροστά στον αγώνα για να κρατήσει την κοινωνική συνοχή της περιοχής. Διότι είναι τραγικό, ήμουνα το 2010 υποψήφιος περιφερειάρχης, γνωρίζω τα πράγματα και η άποψή μας και τότε, όπως και τώρα, γιατί τουλάχιστον μπορεί να διαφωνείτε μαζί μας, αλλά τη συνέπεια λόγων και άλλων πρέπει να ξαναγνωρίσετε. Λοιπόν, λέγαμε και λέμε ότι δεν είναι δυνατόν η περιοχή της Ερμιονίδας, το Κρανίδι και η Ερμιόνη, οι οποίοι απέχουν μια ολόκληρη μέρα για να κάνεις τη δουλειά σου, θέλεις μια μέρα να πας και να γυρίσεις στον Άπλιο, να μην έχουν υπηρεσίες και να κλείνει τελευταία υπηρεσία. Είναι σημαντικός ο αγώνας σας, είμαστε δίπλα σας, γιατί και πρέπει να διευκρινίσω και να τονίσω το εξής. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Διότι το ΙΚΑ θα είναι ο κορμός του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Αν κλείσει το υποκατάστημα εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση μεθαύριο να ανοίξει υποκατάστημα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Άρα ο αγώνας σας πρέπει να συνεχιστεί, είμαστε μαζί σας, πρέπει να με όλες σας τις δυνάμεις να αξιοποιήσετε όλα τα γεγονότα και μεθαύριο που ξέρω ότι έχετε στον Άφλιο μια σημαντική εκδήλωση που πρέπει να το αξιοποιήσετε απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στην Αθήνα να μεταφέρετε τον αγώνα σας, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι δυνατόν η περιοχή αυτή να ταλαιπωρεί και δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας έρχεται σήμερα και υλοποιεί την απόφαση του κυρίου Σαμαρά όπως κάνει και σε όλες τις άλλες πολιτικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα μνημόνια θέλουν να περιορίσουν το κοινωνικό κράτος και να υποχρεώνουν τον πολίτη να βάλει το χέρι στην τσέπη του. Για να πληρώνει. Για να πληρώνει ο κόσμος. Θα ταλαιπωρείται και θα πληρώνει για να πηγαίνει στον Άπλιο να εξυπηρετείται. Είμαστε μαζί σας. Συνεχίστε τον αγώνα. Όλοι μαζί. Ενωμένοι. Όλοι μαζί. Ο Δήμος σας καλύπτει όλους να είσαστε ενωμένοι. Η Δημοτική Αρχή. Γύρω από το Δήμο σας να συσπηρωθείτε, ο οποίος είναι μπροστά, και πάλι συγχαρητήρια και στο Δήμο και στον Πατρίκη και στους πρόσφατους. Μετά έχουμε ένα σημερινό ψήφισμα από την Περιφερειακή Παράταξη Πελοπόννησος πρώτα. Θέλετε τώρα να το αναγνώσουμε ή... Να μιλήσουμε ωραία. Οι φορείς και μετά το αναγνώσουμε. Έγινε. Φίλες και φίλοι, σύσσωμη η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Όλες οι παρατάξεις έχουμε συσπηρωθεί σαν μία γροθιά. Ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα μαζί και μαζί θα τον τελειώσουμε όσον αφορά το ΙΚΑ. Το κουβάρι για το Δήμο μας, για την Ερμιονίδα, έχει αρχίσει να ξυλώνει εδώ και κάποια χρόνια. Μας πήραν την εφορία, την έκλεισαν και άνοιξαν ένα γραφείο το οποίο εξυπηρετεί στοιχειωδώς τον κόσμο. Υποβάθμισαν και έκλεισαν τα λιμεναρχεία. Θέλουν να κλείσουν το υποθηκοφυλάκιο,
Έκλεισαν το ταχυδρομείο του Πορτοχελίου, μια μεγάλη κομμόπολη με 3.000 κατοίκους και με τουρισμό πάρα πολύ δεν έχει ταχυδρομείο. Και εδώ βέβαια βλέπουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Διπλανές πόλεις, διπλανά χωριά, πολύ μικρά, είναι επίδαυρος. Έχει ταχυδρομείο. Γιατί διάφοροι παράγοντες δεν το άφησαν να κλείσει, στο Πορτοχέλι έκλεισε όμως. Δηλαδή βλέπουμε η επαρχία μας, ο Δήμος μας να μένει ανυπεράσπιστος από πολιτικούς παράγοντες. Εμείς όπως προείπα θα μείνουμε στον αγώνα αυτό που ξεκινήσαμε όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο και έτσι πως ξεκινήσαμε θα το τελειώσουμε. Όσον αφορά τώρα την απόφαση, ακούγεται το επιχείρημα ότι υπήρχε η απόφαση αυτή από το 2013 για να κλείσει το ΙΚΑ Κρανιδίου. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Ήταν μια κακή απόφαση που είχε βγει κάποτε. Δεν θα έπρεπε η σημερινή κυβέρνηση για κανένα λόγο να την εφαρμόσει, γιατί είναι εντελώς πρόχειρη, να μην επαναλάβω τα επιχειρήματα που έχουμε πει πολλές φορές για να μην σας κουράζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι είμαστε όλοι εδώ σήμερα. Υπάρχει ομόφωνο ψήφισμα και από το Δημοτικό Συμβούλιο και ομόφωνη απόφαση και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από όλους τους φορείς. Επίσης, όλοι οι φορείς εργολίδας στηρίζουν τον αγώνα από το Επιμελητήριο, από το Εργατικό Κέντρο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός ο αγώνας να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιατί αν κλείσει το υποκατάστημα, ουσιαστικά υποβαθμίζεται όχι μόνο οι παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά υποβαθμίζεται ουσιαστικά και το Κρανίδι και ο Δήμος μας. Και κάποιοι έχουν στοχοποιήσει την Ερμιονίδα τα τελευταία χρόνια αδίκως. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εμείς να βγούμε προς τα έξω και να πούμε ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο. Από την άλλη πλευρά, εγώ θεωρώ ότι το υπόμνημα που έχει συνταχθεί, που ήταν και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που τεκμηριώνει όλες αυτές τις απαντήσεις και που μπορεί να δώσουμε στη διοίκηση του ΙΚΑ για να τους πείσουμε για την ορθότητα της άποψής μας. Και θεωρώ ότι το υπόμνημα αυτό είναι περίπου με τα ίδια βασικά επιχειρήματα που το υποβάλαμε και τότε και πήραμε αυτή την προσωρινή μια εκτέλεση αυτή τη απόφαση το 2013. Θεωρώ λοιπόν ότι άμεσα πρέπει να κλείσουμε ραντεβού με τη διοίκηση του ΙΚΑ και με τον αρμόδιο υφυπουργό και πιστεύω ότι με την πίεση όλων μας να κερδίσουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλω εγώ να στείλω ένα μήνυμα σήμερα στην κυβέρνηση και στους βουλευτές αλλά και σε όλο τον κόσμο που ασχολείται με τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης. Όπως βλέπετε, σύσσωμα με το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης και η συμπολίτευση, είμαστε εδώ, διατρανούμε τα δικαιώματα των δημοτών μας στην κοινωνική ασφάλιση. Και στέλνουμε το μήνυμα ότι σε θέματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, την εξυπηρέτηση του πολίτη, θα μας βρουν όλους αντιμέτωπους. Εμείς από την πρώτη στιγμή, σαν παράταξη, επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο όταν μάθαμε ότι πρόκειται να κλείσει το υποκατάστημα και ζητήσαμε άμεση σύγκριση του Συμβουλίου, το οποίο και έγινε, βγήκε ομόφωνο ψήφισμα και ζητάμε μέσα από το ψήφισμα την παρουσία μας αλλά και το να πάμε στον Υφυπουργό, τον κύριο Πετρόπουλο, αλλά και στον Διοικητή του ΙΚΑ, τον κύριο Καλαματιανό, με ιδία παρουσία για να μπορέσουμε να παλέψουμε το να παραμείνει το υποκατάστημα. Θεωρώ ότι σε μια περίοδο όπου ο νέος ειδικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης που θα ισχύσει από το 2017, αν και εκεί υπάρχουν διάφορα προβλήματα στην υλοποίησή του, πάει για το δεύτερο εξάμηνο του 2017, νομίζω ότι πρέπει το υποκατάστημα να παραμείνει γιατί εξυπηρετεί τους πολίτες. Το έργο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σκεφτείτε ότι πάνω από 4.500 δικαιούχοι κοινωνικής ασφάλισης είναι εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Είναι 1.000 συνταξιούχοι και με το νέο ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης προβλέπεται να ενταχθούν όλα τα ταμεία βέβαια σε αυτόν. 2,5 εκατομμύρια είναι οι συνταξιούχοι και 3.500 ασφαλισμένοι. Σκεφτείτε ένα νέο μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Σκεφτείτε εδώ στην επαρχία δηλαδή να μην υπάρχει ένα υποκατάστημα που να εξυπηρετεί άμεσα τον πολίτη και ειδικά σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει άμα κλείσει. Μάλλον δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, ζητούμε εμείς από σήμερα, μέσα από αυτήν εδώ την συγκέντρωση, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, να μην ισχύσει η διακοπή του, να μην ισχύσει αυτή η απόφαση, να μην διακοπεί η λειτουργία του υποκαταστήματος και να περιμένουμε τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Υπάρχουν οι επιτροπές που θα λειτουργήσουν, πώς θα πάει το κάθε ταμείο, θα υπάρχει για το κάθε ταμείο ξεχωριστά, τι θα ισχύσει δηλαδή στο νέο ενιαίο φορέα. Πρέπει αυτά να τα δούμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που πάει να γίνει
Δηλαδή η κατάργηση αυτή θα είναι υποβάθμιση όχι μόνο τη κοινωνική ασφάλιση αλλά και τη ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα και στέλνουμε ξανά το μήνυμα ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.